Θέλω να του θυμίσω ότι όταν ήρθε αυτός ο νόμος για να ψηφιστεί στη Βουλή, ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κανονικά από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και τότε τα σχετικά πινακάκια είχαν αναρτηθεί, σαν τώρα θυμάμαι παραδείγματος χάρη στα Νέα ή αλλού, στην πρώτη σελίδα. Δηλαδή ψηφίζαμε και την ίδια μέρα και την προηγούμενη έγκριτες εφημερίδες μας ενημερώναν ότι αυτό σημαίνει στην εφαρμογή του ότι θα είναι τόσος ο φόρος κλπ. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς έτσι. Φοβάμαι ότι μεταγνώσεως ψηφίσανε. Απλώς ύστερα καταλάβαν την κοινωνική αρά η οποία υπήρξε και πράγματι έχει συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς αντικειμενικό αυτό. Αν μου επιτρέπετε. Ποιες αντικειμενικές. Αυτό που πάνε να διορθώσουν τώρα, ρε, που ξαφνικά από 30.000 ένα χωράφι το πήγαν αντικειμενικές 200. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Εκεί πέρα δόθηκε μια διαφορετική ερμηνεία από ό,τι ψηφίσαμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι αυτό. Δηλαδή, για να το ξέραμε, να ζώσαν παράδειγμα. Ναι, σε αυτό που είπαν ένα οικόπεδο. Άλλο πράγμα τυπώθηκε στο. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Ναι. Όταν είπαν ότι θα φορολογηθεί το τάδε χωράφι, επειδή δεν είχε αντικειμενική αξία, χρεώθηκε αντικειμενική αξία το πλησιέστερο. Αστικό. Ναι, το θυμάμαι, ναι, αυτό. Άρα αυτό όμως. Τώρα δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τα. Δεν είχε διευκρινιστεί. Για αυτό, τα άδεια, για τα ηλεκτροδοτούμενα, για τα. Τότε είχαν γίνει 50 ράκια. Και είχαμε και τότε μάλιστα. Και τότε μάλιστα είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Τότε μας είχαν καλέσει. Και είχε, ο κ. Στονάζος μας είχε καλέσει. Λοιπόν, και είχε αφού γίνει, συμφωνούμε είχε ότι είναι εντελώς άδικος αυτός ο νόμος κτλ., δεν είναι ανάγκη να συζητούμε τουλάχιστον εδώ μεταξύ μας για το χαρακτήρα αυτού του νόμου. Αυτός ο νόμος είναι στα όρια του κεφαλικού, ακριβώς διότι στην Ελλάδα είναι τόσο διαδεδομένη η ιδιοκτησία. Είναι σαφέστατα δίμευση. Σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί. Πρόκειται περί δίμευσης της περιουσίας μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα με βάση μάλιστα τις παρούσες αντικειμενικές από ό,τι γίνεται αυτό σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία έχουν ένα συντελεστή όπου στα 180 χρόνια χοντρικά είναι σαν να ξαναγοράζεις το σπίτι. Εδώ ας πούμε αυτά είναι πολύ μικρότερο. Στην Βρετανία είναι φεδοχικό, ναι, σημαίνει, ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε σαφείς, κατάργηση του έμφυα και μόνος φόρος επί της μεγάλης ακίνητης περιουσίας κατά την νομοθεσία, την είχαμε την νομοθεσία, ξέρετε, πρώτης κρίσης και πρώτου του νόμου. Ναι, δηλαδή υπήρχε αυτή η νομοθεσία, θα πάμε σε αυτή τη νομοθεσία, θα προσδιορίσουμε με βάση καινούριες αντικειμενικές θα, που πρέπει θα να υπάρξουν. Δεν πρέπει. Τις αντικειμενικές. Τότε ήταν περί τις 600.000 αν δεν κάνω λάθος, αλλά τώρα είναι κάπου 50% κάτω οι αντικειμενικές αξίες. Αυτά τα έχουμε βάλει στο χαρτί. Ας από το χώρο ακίνητης περιουσίας όπως είσαι και παλιά αποκλείται να μαζέψετε. Οι αντικειμενικές, με συγχωρείτε, ναι. Όπως ήταν παλιά. Οπότε λέει, ναι, δεν είναι. Στα υπόλοιπα. Επειδή ο Δραγασάκης όταν συζητήκε 690 εκατομμύρια μάζευε ο πρόεδρος. Άρα θέλει άλλο. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Το σίγουρο είναι, και αυτό μπορώ να σας το πω ευθύτατα, ότι βεβαίως δεν πρόκειται, εμείς δεν είμαστε στη λογική των ισοδυνάμων μέτρων. Δηλαδή ότι 2.600 ήταν το προβλέψιμο, το υλοποιήσιμο του ΕΜΦΙΑ, πώς θα βρούμε ακριβώς τα 2.600 από αυτό το φόρουμ, τα καταδιάνει. Δηλαδή αν το κονδύλι είναι τα 700 που λέει ο κύριος Ρήγας και με άλλες. Και με άλλες φορολογίες που υπάρχουν, μεταβιβάσεις τα λοιπά, ενδεχομένως φτάνει στο ένα και. Ναι. Αυτό θα είναι. Δεν δε θα ψάξουμε για το υπόλοιπο. Επανερχόμαστε στο πρωταρχικό ερώτημα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σας πει ότι όχι, 2,5 θα μαζέψει, 3, τι θα κάνετε εσείς. Δεν υπάρχει κανείς που θα μας το πει αυτό στο νέο πολιτικό σκηνικό και πλαίσιο. Να είστε σίγουροι. Διότι ο λαός θα ψηφίσει. Κύριε Οικονομέα, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα της χώρας και είναι μεγάλο λάθος και του Πρωθυπουργού προχθές, που κατά τη γνώμη μου σε μια εντελώς επαρχιώτικη, επιτρέψτε μου την έκφραση, ομιλία και παλαιοκομματική, δεν ασχολήθηκε ποσός με τα μεγάλα που συζητούνται τώρα στην Ευρώπη, που είναι τα 400 δις μόχλευση που πάει να κάνει στον τραπεζικό τομέα, δηλαδή με
να δώσει μια ρευστότητα τουλάχιστον καταρχήν, να μην μιλάμε μια μόκλευση ο Ντράγκη, για τα 300 δις που είπε στις προγραμματικές του δηλώσεις ο Γιουνκέρ για την ανεργία. Αυτά έχουν ανοίξει ένα νέο πεδίο, είναι ένας άλλος κόσμος για συζήτηση που προσυδειάζει περισσότερο σε αυτά που λέγαμε εμείς εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή την ανάγκη ρευστότητας και την ανάγκη να κινηθεί η αγορά και την ανάγκη να φύγουμε από τις περιοριστικές πολιτικές, παρά με την αδιέξοδη ασκούμενη πολιτική. Άρα, να είμαστε σαφείς, οι δεσμεύσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις θηλιές για τον κόσμο δεν θα ισχύσουν. Δεν θα ισχύσουν. Το σύμβολο σταθερότητας. Έτσι, να είναι σαφές αυτό. Αυτές είναι μνημονιακές επί της ουσίας. Το σύμβολο σταθερότητας. Δεσμεύσεις. Έτσι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα να μην μιλάμε περί του συμφώνου σταθερότητας, διότι όχι, αυτό κουρελόχαρτο. Είναι κεντρικό ζήτημα. Αν πάει ο Τσίπρας την πρώτη μέρα που θα γίνει πρωθυπουργός και πει παιδιά, δεν το δέχομαι τη σύμφωνο σταθερότητας. Με ό,τι συνεπάγεται. Είναι πράγματι μία ρήξη μεγάλη, είναι μία άλλη πολιτική. Είναι μία εντελώς διαφορετική πολιτική. Okay. Εμείς θα ζητήσουμε μία αναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων με ρήτρα ανάπτυξης, αφού καταργηθούν τα μνημόνια και οι συνοδευτικοί νόμοι. Άρα οι δεσμεύσεις αυτές για τα 2,6, για τα 3 κτλ., εάν δεν προσεγγίζονται από το εναλλακτικό φορολογικό σύστημα, το οποίο εξαντλεί τις φοροδοτικές ικανότητες του κόσμου, βεβαίως θα πάμε στο ρεαλισμό του να μπορεί ο κόσμος και κυρίως ανάλογα με τη συνολική φοροδοτική του ικανότητα να ανταπεξέλθει. Αυτό να είναι η ουσία του εναλλακτικού φορολογικού συστήματος. Θα δούμε αν αυτό είναι ρεαλιστικό. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Ρίγα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί... ρεαλιστικό στη βάση των νέων πολιτικών συσχετισμών που θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Εννοείται. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Wow.